Άδικο ήταν, αμαρτία ήταν γερόντι ανθρώπου να πάνε με τέτοιο τρόπο να ποθάνουν μοναχή του δύο νομάτι. Ποιο ξέρει, από αραθήμια πεθάνανε, μα είχαν συνέχεια όμω τη σόμπα. Ήπρεπε, ποιο ξέρει, τι κακομύρδε. Δηλαδή, ήταν, άμα βλέπει τώρα, η αυτή ήταν τη φίτσετσι τότε, είναι πολλά χρόνια. Αυτό είναι το σπίτι όπου βρήκε τραγικό θάνατο το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο πέθανε πιθανόν από αναθυμιάσει ενό μαγκαλιού και στην προσπάθειά του να ζεσταθεί. Με πτυχές της τραγωδίας να συγκλονίζουν. Σίγουρα ένα θλιβερό γεγονός, ανεξαρτήτου ηλικίας και μέρες που είναι και για τα παιδιά του σίγουρα. Όλοι που φάγαμε εμείς, λέω πάρε ένα πιάτο φαΐ, να πας στον άνθρωπο από κάτω να δεις τι κάνω, γιατί δεν ανοίξανε. Φεύγοντας να το πάει το φαΐ, δεν περάσανε δύο λεφτά και ακούω φωνές. Και μπορείς δόξα, τι είναι, και μου λέει ο Ξάνης από το παραθύρι δεν ανοίγουν και είναι ο Μιχάλης, ο γέρος, ποθαμένος κάτω. Δεν άναβε η σώματος, ενώ πιο μπροστά τη βλέπαν και κάπνιζε από την καμινάδα. Ναι. Μετά δεν άναβε η σώμα, να πούμε, τελευταία μια μέρα, δυο. Έτσι υποψιαστήκανε. Ναι. Έτσι υποψιαστήκε ο κόσμος και πήγανε και φωνάξαν την αστυνομία, έσπασε την πόρτα, τους βρήκε και τους δύο μέσα πεθαμένους. Κάτοικοι στα Βορίζια έχουν συγκλονιστεί από τον θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού. Πρόκειται για 95χρονο άντρα και μια 92χρονη γυναίκα με σοβαρά προβλήματα όρασης. Κοιμόταν η γριά πιο μέσα και αυτή ενεζήξε τον άντρα της, του φώνιαζε, έτσι αξιγάται. Και σύρθε και λέει και τη βρήκανε με το μαξελάρι αγκαλιά. Ναι. Δηλαδή πρώτα πόθανε ο γέρος, ποιος ξέρει τώρα. Εζορίζει τον οργανισμό και σκότει να ανοίξει, δεν πρόλαβε να ξεκλειδώσει. Κλειδωμένη ήταν. Και μετά ήρθε ένα έγκονα του και έσπασε την πόρτα και μπήκε μέσα και είδαν. Ναι. Μετά ήρθε η αστυνομία και το καθεξή. Δεν ήταν μόνο η σόμπα, ότι βγάνανε λέει, τα κάρουνα, ήκουσα μετά και τα βάνανε λέει σε ένα γκουβά. Ναι. Και το κάνανε σαν το μαγκάνι. Δεν την περίμενα την αντικατάσταση, δηλαδή. Και οι δυο μαζί. Έτωνα το τέλο. Αυτό βέβαια πριν λίγε μέρε μου είχε χωνιάξει ο Μακαρίτη. Και μου λέει, έλα να μου συνδράμε, μου λέει να. Βάλω πέ μια λάμπα. Είχε καεί λάμπα και δεν είχε ποιο να του τλάξει. Ζευγάριζαν να φύγουν απότομα και δυο, δεν σας έχουν συγκλονίσει. Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι ηλικιωμένοι δεν έδωσαν σημεία ζωής όταν τους χτύπησε την πόρτα η γειτόνισσα, η οποία τους επισκέφτηκε για να τους πάει φαγητό, με την ίδια να αντικρίζε το παράθυρο τον ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν πεσμένο στο πάτωμα και δίπλα ακριβώς από την πόρτα. Στο χωριό σήμανε συναγερμός. Ήκουσα και είπε ένας κάποιος αστυνομικός ότι είχε ένα μαγκάλι μέσα. Τώρα που κοίτωνε, άλλο πράγμα ήτωνε. Προσπαθούσαν να ζεσταθούν πάντως. Έτσι. Μάλλον. Εγώ όταν μπήκα μέσα που σπάσανε την πόρτα και μπήκα και εγώ μέσα, ήτωνε μια έντονη μυρωδιά από καπνό. Έμεναν μόνοι τους, ναι. Είχαν μια κυρία που τους φρόντιζε. Κάπου είπε αυτός ξένη γυναίκα, αλλά θα είχε καιρό να βάλει ξένη γυναίκα. Να μαζερέψει, ήθελε να καταστέσει από ναχώς. Και οι δύο ηλικιωμένοι ξεψύχησαν αβοήθητοι. Πρώτα πέθανε ο ηλικιωμένος και αργότερα η κατάκητη σύζυγός του, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Ωστόσο, φως τα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή.